Καλό απόγευμα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας λέγαμε από χθε και το πρωί σήμερα νωρίς ότι ο Focus θα είχε την τιμητική του γιατί το πρωί φιλοξενήσαμε τον κύριο Πιτσιόρλα, τον Υπουργό Οικονομίας, πρώην πρόεδρο επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ. Λίγο αργότερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιάννη Ραγκούση, στέλεχος του νέου φορέα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται συγκλίνει με το ποτάμι το ποτάμι συγκλίνει με το νέο φορέα. Και σα είχαμε πει από το πρωί νωρί ότι θα είναι το απόγευμα μαζί μα και θεωρώ πάρα πολύ καλά που είναι εδώ στο στούντιο ο αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, αγαπητέ. Δεν ξέρω, μου βγαίνει το άδονη περισσότερο. Συμφωνώ δεν... λίγο. Ωραία. Το, πρώτο, το Άδωνης θα το έχω πάντα. Όλα το τα άλλα απόγευμα, <laughs> το, το, απόγευμα θα το λέμε, θα μιλάμε στον ενικό το πρωί. Στον πληθυντικό. Α, Έλεγα νωρίτερα στον uh, κύριο Γεωργιάδη ότι uh, υπάρχουν στελέχη με αφορμή την συζήτηση που είχαμε τον κύριο Πιτσιόρλα στον ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση, τα οποία έχουν έστω και αργά καταλάβει ότι πρέπει να το πάνε αλλιώ. Και τώρα στον άλλο θέλω να ρωτήσω τον Άδωνη Γεωργιάδη, χρονικό περιθώριο, χρονικά περιθώρια uh, έχει η χώρα ώστε αν η κυβέρνηση αποφασίζει σοβαρά να το πάει αλλιώ να βγάλουμε το καράβι από το βούρκο. Έλα. Καταρχά να πω δύο λόγια για τον κύριο Πιτσιόλα, επειδή έμαθα ότι ήταν εδώ. Εάν οι απόψει που εκφράζει ο κύριο Πιτσιόλα στα ραδιόφωνα και συνεδέυξη του και που εφήρμοσε και ω επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ, για να είμαι ειλικρινή και δίκαιο. Εγώ τον θεωρώ ένα από τους του καλύτερου επικεφαλή του ΤΑΙΠΕΔ από την ίδρυσή του. Πολύ αποτελεσματικό, πολύ γρήγορο και μπράβο του. δεν έχω πρόβλημα να παραδεχθώ αν κάποιο κάνει καλά τη το δουλειά του, ακόμα και αν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί να κάνει καλά τη το δουλειά του και να ωφελεί την πατρίδα κατά τη δική μου γνώμη. Όμω ο κ. Πιτσιόλα δεν είναι απλώ μειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μία μοναδικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μόνο του βασικά. Είναι ο Πιτσιόλα. Δεν έχει ούτε γραμμή ούτε τάση, ούτε ούτε τίποτα. Είμαι δε απολύτω βέβαιο ότι αν μπορούσαν στο ΣΥΡΙΖΑ να τον εξαφανίσουν, θα τον εξαφάνιζαν του αφαίρεσαν την ιδιότητα του Προέδρου από το ΤΑΙΠΕ. Και τον ξεδόντια ο Τσίπρα, γιατί με τον ασυμματισμό που έκανε στην ουσία το ξεδόντιασε. Γιατί από εκεί πήγε το δικαίωμα τη υπογραφή τα ΤΑΙΠΕ, τώρα είναι υφυπουργό και δεν έχει στην ουσία καμία αρμοδιότητα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Άρα στην πραγματικότητα, στη σύγκρουση του Πιτσιόλα με τον ΣΥΡΙΖΑ, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώ για λόγου πολιτική διαχείριση, επειδή ο Πιτσιόλα είχε αποκτήσει πολύ μεγάλη φήμη στου δανειστέ, στου επενδυτέ και σε όλου του σχολείο με την αγορά, προφανώ ο Τσίπρα όταν έκανε μια κυβέρνηση που ήθελε να πουλήσει εκείνη την εποχή, αν την πιο μεταρρυθμιστική κυβέρνηση και κάτι τέτοια, δεν μπορούσε να καρατομήσει τον Πιτσιόλα. Και τον καρατόμησε για τι αναβαθμίσει. Αυτή είναι η ουσία. Αν ήθελα να του δώσει πραγματική εξουσία, τον έκανε υπουργό. Τον έκανε υπουργό mm -hmm. ανάπτυξη, α πούμε. Ναι. Mm τον -hmm. so, το χαρτοφυλάκιο πήρε ο κ. Παπαδημητρή, παραδείγματο χάρη. Ναι, αν είχε ο Πιτσιόλα αυτό το χαρτοφυλάκιο. Θα μπορούσε και να γίνει. Του λέω δημιουργία. εγώ ότι θα είχαμε έναν άνθρωπο που λέγαμε θα γίνει δουλειά. Και ο κ. Παπαδημητρή, ένα καθηγητή, μέχρι να καταλάβει ότι γίνει στην Ελλάδα, έχει φύγει από υπουργό. Οπότε καμία mm -hmm. σημασία. Mm -hmm. Δεν χρειαζόμαστε πρακτικού ανθρώπου που θα μπουν μέσα και θα παίρνουν αποφάσει που δεν θα χάνουμε χρόνο. Η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Τώρα πάμε στην ερώτηση. Ναι, προλαβαίνει με αλλαγή πραγματική ακούστε, uh, ακούστε. στη ρότα του καραβιού ε, ε αυτού η είμαι, κυβέρνηση. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή. Εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα μπορεί να μα βγάλει από την κρίση. Αν πίστευα ότι η κυβέρνηση Τσίπρα μπορεί να μα βγάλει από την κρίση, δεν θα ζητούσα εκλογέ. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όσο παρατείνεται η παραμονή τη κυβέρνηση Τσίπρα, απλώ η ζημιά μεγαλώνει και ο κίνδυνο ή για τέταρτο μνημόνιο ή για δραχμή μεγαλώνει. Γιατί θα υπάρχει, να ξέρετε, ένα χρονικό σημείο μη επιστροφή. Σήμερα σα λέω με τα λόγια γνώση ότι αν σήμερα παρετείτε ο Τσίπρα και κάναμε εκλογέ, ο Κυριάκο Μητσοτάκη θα προλάβαινε και να κλείσει την αξιολόγηση με πολύ καλύτερη συμφωνία και να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια ταχύα οικονομική ανάπτυξη ώστε να προλάβουμε τον Ιούλιο του 2018 να βγούμε αγορέ. Το πιστεύω. Σήμερα προλαβαίνει. Σε μερικού μήνε δεν ξέρω αν θα μπορεί να προλάβει. Ε, τώρα, να είμαι δίκαιο, να είμαι ειλικρινή. Ναι. Ε, υπάρχει και η ανάγνωση που λέει ότι έτσι κι αλλιώ δεν προλαβαίνουμε και ο καυγά γίνεται. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ο όχι, τσίπρας... υπάρχει, λέω αυτή η προσέγγιση Ακούστε, ότι και, δεν προλαβαίνουμε, και, ότι και, είναι μονόδρομο. Αν ο καταστροφικός... είχε κλείσει την αξιολόγηση στις 5 Δεκεμβρίου. Αν δεν το έκανε. Και έμπαινε η Ελλάδα στο QE από την αρχή του 2017, που τότε θα το έπαιρνε το QE. Ενώ τώρα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα πάει το εκεί. Ξέρετε που έχει μπλέξει η Ελλάδα τώρα. Ο κύριο Τσίπρα τώρα είναι προφανέ ότι δεν έχει να ψηφίσει τα μέτρα. Γι' αυτό και αυτοί συζητάνε μαζί του. Αν του έλεγε δεν θα ψηφίζω, αν έλεγε λε στου ξένου αυτά που λέει στην κεντρική του επιτροπή, δεν θα υπήρχε ούτε μοσχοβιστή στην Αθήνα, ούτε κουβέντα, ούτε τίποτα. Αυτοί δεν συζητάνε άμα δουν ότι δεν είσαι διατεθειμένο. Για να μπουν αυτή τη συζήτηση μαζί σου, όπω μπήκα με τον Τσίπρα την Παρασκευή, όπω λένε Μιλάν ακόμα αυτή τη βδομάδα, έχουν μπει γιατί με κάποιο τρόπο ο Τσίπρα σου έχει θα τα υπογράψω. Αλλιώ δεν πέραν σε συζήτηση. Τώρα θα πείτε, αφού του έχει δεν προχωράει. Προφανώ, τι υποπτεύομαι εγώ τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Λέει ο Τσίπρα, τα υπογράφω όλα να μπουν και στο QE. Το QE τώρα πέταξε το πουλάκι. Ναι, γιατί το χρονοδιάγραμμα το... έχει γιατί το QE θα το έπαιρνε το Δεκέμβριο, όταν θα ήταν πολιτικά εφικτό για τον Σόιμπλε να δώσει ένα-μία περιγραφή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέο. Έτσι ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να, να, ρωτήσω κάτι να βάλει με το, το χέρι στην καρδιά. Τώρα είναι δύσκολο. Άτον, να ρωτήσω κάτι. Ε πολλοί θεωρούν ότι, είσαι, ότι, είναι χερέκακο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, λέτε εσεί εκεί στη Νέα Δημοκρατία να τα υπογράψει, Πρωθυπουργέ, τα μέτρα. και Ενάλλημα. το λέτε χερέκακα για να έχει πολιτικό κόστο. Ο Σκουλέτη σήμερα δήλωσε, νομίζω, αυτό ότι ε, η συμφωνία θα έχει εκ των πραγμάτων πολιτικό κόστο. Και λέτε εσεί ω Νέα Δημοκρατία να τα υπογράψει για Άλλημα. να έχεις έχει πολιτικό κόστο. Εμεί του λέγαμε. Και είναι αυτό νέα είναι το δημοκρατία... θέμα, δηλαδή να έχει πολιτικό κόστο η κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώ δεν τα πάει ε, η ε, 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 ε Εμεί του λέγαμε και ω Νέα Δημοκρατία εν συνόλο." και εγώ προσωπικά ω ένα από τα στελέχη που μιλάει αρκετά και δημοσίω. Και του έχω πει και στη Βουλή, εγώ αυτό που θα σου πω τώρα. Το Νοέμβριο το είπα. Το είπα εδώ στη Θεσσαλονίκη στον κύριο Σταθάκη όταν προσκληθήκαμε από τον Σύνδεμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδο. Αυτό που σου λέω. Και το θυμούνται οι επιχειρηματίε τώρα μα ακούνε. Ότι κλείστε γρήγορα την αξιολόγηση, όσο μπορείτε πιο γρήγορα. Για ποιο λόγο. Γιατί όσο χάνετε χρόνο, η επόμενη συμφωνία που θα σα προσφέρετε θα είναι χειρότερη τη προηγούμενη. Αυτό σου φαίνεται χαιρεκακό ή σου φαίνεται εθνικό ωφέλιμη θέση από τη που αποδεικνύεται από την πραγματικότητα. Ο... Το Δεκέμβριο του 2016, με τα μέτρα που του ζητούσαν, έπαιρνε και QE. Το Φεβρουάριο του 2017, με τα μέτρα που του ζητάνε, δεν παίρνει QE. Τι θα πει αυτό. Τον Μάιο θα πει ότι θα πάμε αυτή, ακόμη χειρότερα. Δεν θα αν διαπονήσω. περιμένει το Μάιο. Αν περιμένει το Μάιο, θα με τα μέτρα αυτά, sim κάτι Ωραί, ακόμα. μπορεί να τα περάσει όμω από την κοινοτική του ομάδα, αγαπητοί εμά. Δηλαδή, αυτοί... στην πολιτική. Ζυγίζει λίγο και αυτοί... την όποια αυτοί... ιδεολογία σου απέμεινε. Αυτή είναι μπορεί μια μεγάλη μου. Ο, ο, ο Μανιό, α πούμε, ο οποίο προσφάτω δήλωσε. Καλά, τώρα εντάξει. εντάξει, εντάξει. Δεν μιλάω για, για τον Μιχαήλ το αυτό πρόκει. Πρόκει. Αυτός εξαφανίστηκε. Για τον Μανιό λέω. Λέει δεν τα ψηφίζω. Ο Σκουρλέτη λέει δεν πρέπει. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι κανένα δεν θα ψηφίσει. Έχω ένα μικρό ερωτηματικό για τον Φίλι. Τον Φίλι γενικώ τον θεωρώ. Διαφωνώ με ό,τι λέει, αλλά ο πολιτικό δεν είναι, έχει μια οντότητα. Έχει μια ιδεολογική συνέπεια, έχει μια οντότητα. Δεν το θεωρώ μηδέν δηλαδή. Το πιθανότερο ενδεχόμενο όμω αν έφτανε η τη ψηφοφορία, ο Φίλη πιο πολύ θα μου έκανε να παρατηθεί και να του δώσει την έδρα, παρά να καταψηφίσει. Γιατί όλοι αυτοί έχουν και μια μεγάλη συνείδηση ότι είναι κυβέρνηση αριστερά και δεν να χρεωθούν ότι την έχουν ρίξει. Οπότε προσωπικά δεν βλέπω μεγάλη πιθανότητα να πέφτει ο Τσίπρα στη Βούλη. Τσακαλώτο. Πάμε σε σοβαρά θέματα. Ναι, αλλά ήδη είναι σε, κόντα. Αν αρθεί η συμφωνία στη Βουλή, θα είναι συμφωνία που θα έχει δεχτεί ο Τσακαλώ. θα πει ο Τσακαλώ. Του φαίνεται ο Υπουργό Οικονομικών Συμφωνία Βουλή και την ψηφίζει. Κρατάει απόσταση. Γενικώ γι' αυτό λέω. Είδε τι Κρατάει απόσταση. Δημήτρη μου, άμα κρατά απόσταση, παρετήσαι. Δεν πα συνάτη με την Τρόικα. Άμα θε να κρατήσει απόσταση γιατί είσαι αρχηγό των 53 λε και δεν είμαι εγώ προσωπικό. οικονομικό, βάλε κάποιον άλλον. Αυτό είναι απόσταση. Ο Στέφανο Ομάνο προχθέ εδώ στο Φόκου είπε οι αριστεροί δεν παρετούνται. Εντάξει και γι' αυτό και δεν καταψηφίζουν. Πάμε όμω τώρα στην ουσία. Ας υποθέσουμε, ότι ο τσίπρα θέλει να κλείσει την αξιολόγηση, αλλά πιστεύετε ότι το περνάει την κοινωνική ομάδα. Αυτό που λέει εσύ. Ναι. Ας Α ναι. πάρουμε αυτή την υπόθεση τη εργασία. Τότε η υπεύθυνη θέση ενό πρωθυπουργού είναι αφού δεν μπορώ να τα περάσω και αφού δεν πρέπει η χώρα να χάνει χρόνο, κάνω εκλογέ. Τι πιο Η χώρα κερδίζει από αυτό. Αν γίνουν εκλογέ, τώρα η χώρα θα βγει πολύ κερδισμένη. Αν τι κάνει τώρα, γρήγορα όμω. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αν, αν το περάσει 20 Φεβρουαρίου και δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, και δεν κάνει ο Τσίπρα εκλογέ, παιδιά. Σα το λέω να το έχετε κρατημένο αυτό που σα λέω. Κρατήστε το ηχητικό να το παίζετε. Εάν παρέλθει 20 Φεβρουαρίου χωρί να έχει κλείσει η αξιολόγηση και δεν προκηρύξει ούτε εκλογέ, από εκεί και πέρα ο κύριο Αλέξη Τσίπρας αναλαμβάνει τεράστια ιστορική ευθύνη. Τεράστια. Έω ανυπερβλήτου μεγέθου. Ελπίζω να τον φωτίσει ο Θεό, παρόλο που δεν πιστεύει σε αυτόν, αλλά να τον φωτίσει ότι ένα από τα δύο πρέπει να κάνει στη ζωή του. ή θα υπογράψει, θα κάνει εκλογέ. Δεν μπορεί να κάνει τα άλλο, άλλο πράγμα αυτό που σου λέω. Ναι. Ε, να κάνει εκλογέ. Το ενδεχόμενο αυτό που ο Φίλη φωτογράφησε να προκύψει εσπευσμένος σε αυτό διάστημα, το αποκλεί, δηλαδή να υπάρξει ένα φλερτ ανάμεσα σε, σε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Ακουσε ο κ. Φίλη έθεσε μια ιδεολογική ατζέντα. Που εγώ την ακούω ω. Ε, 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 έχω σαβάσει τι είπε ο κ. Φίλι. Το αντιμνημόνιο πέθανε. Τώρα είμαστε όλοι με το μνημόνιο. Τέλειωσε αυτό. Άρα η συγκολητική μα ουσία με τον καμμένο που ήταν το αντιμνημόνιο δεν έχει νόημα. Αφού δεν πουλάμε πια αντιμνημόνιο, θέλουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσει αριστερέ. Πολύ ωραία. αριστερές μεταρρυθμίσει όμω, ξέρω εγώ, αλλαγή στα θρησκευτικά που θέλει να κάνει αυτό ο Υπουργό Δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί έχουμε τον καμένο. Άρα πάμε στο φυσικό μα ιδεολογικό σύμμαχο που είναι το Πασόκ, τουλάχιστον αφού δεν μπορώ να πουλήσουμε αντιμνημόν, να πουλήσουμε αριστερά. Αυτό του είπε ναι. Ναι. στο Πασόκ του έζησε για χαζού. Δηλαδή ε, θα μου έκανε. Για χαζού δεν του έχω. Του έχω για, για σπουδάρχε όμω. Δεν είναι τόσο. Έχουν, έχουν, έχουν εμπειρία πια πολιτική. Όποιο ακουμπήσει τον κύριο Τσίπρα πολιτικά σήμερα, επειδή ο κύριο Τσίπρα είναι πολιτικά τοξικό, ε, καταστρέφει και αυτό που τον ακουμπάει. Πάρτε ένα παράδειγμα. Ένα Κεντρών Βασίλη Λεβέντη. Από τη μέρα που μπήκε στη Βουλή μέχρι τον Ιούλιο φέτο, σε κάθε δημοσκόπηση ήταν λίγο παραπάνω από την προηγούμενη. Πήγαινε από το καλό στο καλύτερο. Τόσο ζαλίστηκε από το ότι πήγαινε από το καλό στο καλύτερο και λέγαμε όλοι θα φτάσει στο 5% ο Λεβέντη, που πήγε το καλοκαίρι και ταυτίστηκε φουλ με τον Τζίπρα στην απλή αναλογική. Ταυτίστηκε. Τούτο σε ψήφο εμπιστοσύνη στην ουσία εκείνη την ημέρα. Το θυμάσαι. Βεβαίω, πώ το θυμάσαι. Από την ημέρα που τον ακούμπησε και το ψηφίο εμπιστοσύνη, η ένωση κεντρών που πήγαινε από το καλό στο καλύτερο σε κάθε δημοσκόπηση, τώρα πηγαίνει σε κάθε δημοσκόπηση πιο κάτω και είναι τώρα ήδη κατά το 3 και δεν παίρνει βουλή. Okay. Γιατί... Okay. Συνεπώ, όποιο πλησιάζει πολιτικά τον Τσίπρα, λε. Ναι, ναι, ο Τσίπρα ο... ο Τσίπρας έκανε, αν θε τη γνώμη μου, αυτό θα ιστορία, αλλά προ γιατί το συζητάμε. Το μεγάλο του πολιτικό σφάλμα έγινε το Σεπτέμβριο του 2015. Όταν μετά τι εκλογέ δεν έκανε συγκυβέρνηση με Πασό και Ποτάμι. Προσωπικά πιστεύω ότι τότε θα δεχόταν και το Πασό και το Ποτάμι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για εκείνη την εποχή. Διότι πια όλοι λένε ότι ο Τσίπρα θα μείνει πολλά χρόνια πρωθυπουργό, είχε νικήσει ξανά την Δημοκρατία με 7 μονάδε, ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Άρα λοιπόν θα σκεφτόταν λογικά ο Τσίπρα ότι βάζω τους φυσικούς μου ιδεολογικούς του φυσικού μου ιδεολογικού συμμάχου στο κυβερνητικό σχήμα για να έχω και προλευτέ πολιτικού. Δεν πένω, το έκανε, ναι. τώρα πια δεν μπορώ να πλησιάσει κανένα. Το, το παίρνω λίγο ανάποδα, αγαπητέ Άδωνη. Γιατί για ένα μεγάλο κομμάτι εκεί έξω είναι δεδομένο. Α, μία λύση, τέλο πάντων, φαντάζει η αυτοδυναμία ή οι συνεργασίε μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία μετά από εκλογέ. Εγώ ρωτώ τον Άδωνη Γεωργιάδη με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με τα μνημόνια στην Ελλάδα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία είτε αυτοδύναμη είτε οριακά έχοντα την πλειοψηφία χωρί. Η οριακά κοντά στα 150, χωρί να έχει μια-δυο πολιτικέ δυνάμει δίπλα τη να τα καταφέρει. Και λέω συχνά γιατί πολλοί μου λένε: Καλά, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν είναι θέμα βουλευτών. Ε, καμιά φορά, πολλέ φορέ στην πολιτική, ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Θέλω να σου πω εγώ ειλικρινά τι πιστεύω. Έχοντα ζήσει στην κυβέρνηση του Παπαδίμου ω Υφυπουργό Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλία και έχοντα ζήσει στην κυβέρνηση Αμαρά Βεντζέλου και ω Υπουργό Υγεία και ω κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Και αυτό που θα σου πω, στο λέω. Όχι πολιτικά, αντικάς, το λέω γιατί πάνω για το πιστεύω. Η μόνη ελπίδα να μην πάει η Ελλάδα σε τέταρτο μνημόνιο ή σε δραχμή, γιατί δεν είναι καθόλου να θα βρούμε τέταρτο μνημόνιο από του εταίρου μα, η μόνη ελπίδα είναι να γυρίσει η ελληνική οικονομία πάρα πολύ γρήγορα. Να γυρίσει τόσο γρήγορα, λένε να είναι τόσο εντυπωσιακά αυτά που θα ψηφίσει ο επόμενο οθυπουργό, να έχει ψηφίσει συνδικαλιστικό νόμο εντελώ φιλελεύθερο. Να έχει ψηφίσει όλε εκείνε τι φιλελεύθερε μεταρρυθμίσει που δεν έχουν ψηφιστεί τα τελευταία 15 χρόνια στην Και αυτά να τα κάνει τόσο γρήγορα, όπου να πούν οι έχοντε χρήμα, παιδιά, η Ελλάδα ξεφεύγει, πάρα να αγοράσουμε Ελλάδα γρήγορα. Οπότε στην κίνηση του κεφαλαίου να κερδίσει λεφτά από, την, από το ελαττήριο τη οικονομία, να μπουν ξαφνικά τόσα λεφτά στη χώρα που να γίνει οικονομία. Και εκεί να, να κάνει την εκτείναξη, να πα στο επιτόκιο να βγει αγορέ. Θε ένα άλμα για βγει αγορέ. Αυτό σημαίνει ένα πρωθυπουργό θα πάρει αποφάσει που θα τι καταλαβαίνουν οι αγορέ θα τι πάρει πάρα πολύ γρήγορα. Πίστεψε με, Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι τι έχετε με στο το μυαλό σα. Μπορεί να με γίνει. Το Πασόκ, όσοι κυβερνείται, γιατί άλλο κυβερνείται, μπορεί να έχουμε. Δημοκρατική συμπαράταξη. Θα έχουμε το Πασόκ, δηλαδή, για να μην κοροϊδεύουμε. Αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν και αν γίνουν, δεν θα γίνουν με ταχύτητα. Εγώ, για να μπορέσω να περάσω να τα αριθμίσουμε στην Υγεία ω Υπουργό Υγεία, έκανα στον κάθε βουλευτή του Πασόκ προσωπικό μα. Προσωπικό μα. Δεν γίνεται να προχωρήσει η χώρα έτσι. Η χώρα θα θέλει να έχει ανθρώπου ορκισμένου να τη βγάλουν στι αγορέ. Οι οποίοι δεν θα έχουν κάνεις... καν στο μυαλό του mm -hmm. καν την ιδέα να ξαναβγούν. Εδώ μου θα τους μια... του νοιάζει μόνο να βγει η Ελλάδα στι αγορέ. Και να κάνεις... μην έχει ανάγκη κανένα, κάνεις... καμία τρόγια, κανένα σόμπλι, κανένα τόμψε, κανένα. Άρα, ο επόμενο πρωθυπουργό τη χώρα, πιστεύω όλοι συμφωνούμε, θα είναι ο Κυριάκο Μιζουδάκη. Δεν φτάνει να έχει κερδίσει τι εκλογέ. Πρέπει να έχει τα χέρια του λιμένα. Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι σε αυτή τη φάση ένα συνεργατικό κυβερνητικό σχήμα δεν θα είναι πλεονέκτημα, αλλά θα είναι μεγάλο μειονέκτημα. Γιατί στο συνεργατικό κυβερνητικό σχήμα, και το έχουμε ζήσει, το έχω ζήσει το, έχω ζήσει, το, έχω ζήσει, το ξέρω, οι εσωτερικέ οροπίες παίζουν μεγάλο ρόλο και πρέπει να τηρούνται. Συμφωνούμε απολύτω για αυτό σου έκανε την ερώτηση, αλλά για πε μου τώρα. Εδώ δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο ελέγχει κοινωνικά συνδικαλιστέ κλπ. εδώ και χρόνια, έχει αντιδράσει. Αντιλαμβάνεσαι εσύ η Νέα Δημοκρατία μόνη τη. Εγώ σου λέω με 36, 37, 38%, 40%. Θα μπορέσει να περάσει αυτό το, θα, αυτό, θα δημιουργ... αυτό το οποίο, θα, προκαλέσει σοκ δημιουργικό Απα... στην Απαντώ. Ο Τσίπρα μπορούσε και είχε την ευκαιρία. Την είχε τεράστια τον Ιανουάριο του 2015, όπου αν αντί να στείλει το βαρουφάκι εκεί πέρα να κάνει τι λακίε που έκανε, Έκλεινε την αξιολόγηση ο ίδιο και λέει: Πεντάξει, παιδιά, το λέγαμε πριν. Κλείνω την αξιολόγηση να βγούμε από το μνημόνιο. Θα βγάζω Τσίπρα στην Ελλάδα στι αγορέ το Μάρτιο του 2015, και θα πούλεγε μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ: Είμαστε το κόμμα που έμεινε εξουσία και βγάλαμε από το μνημόνιο σε δύο μήνε. Θα έπαιρνε πολύ καλύτερη συμφωνία από τη του Σαμαρά, ό,τι δίναν στο Σαμαράτο οι Ευρωπαίοι, και θα ήταν ο Τσίπρα ένα λαμπρό πρωθυπουργό. Έχασε την ευκαιρία όμω γιατί ήταν ακόμα σφαντασιό στι δικέ του 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 βαρουφάκι περί αντιμνημονίου, περί εκβιασμού τη Ευρώπη και τέτοια. Η ευκαιρία του δόθηκε για δεύτερη φορά. Πολύ σπάνιο στην ιστορία, να Δημήτρη, το Σεπτέμβριο. Εάν ο Τσίπρα έκανε όλε τι μεταρρυθμίσει που συζητάμε τώρα, τον Νοέμβριο του 2015 θα του κουνιότανε κανένα. Πλάκα μου κάνει. Αδωνή, πλάκα μου κάνει. Ο Τσίπρα δεν μπορεί να περάσει. Ο, ο Τσίπρα, εάν αυτά που συζητάει να κάνει τώρα τα έκανε στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2015, που η Νέα Δημοκρατία την Σοκοματική διαδικασία και δεν είχε καν αντιπολίτευση, δεν θα άνοιγε στην Ελλάδα μύτη. Το 16 η Ελλάδα θα είχε στρίψει την οικονομία του με μεγάλη ταχύτητα και τώρα η Ελλάδα θα είναι με πριν τι αγορέ. Στον Τζίπρα έδωσε η ιστορία δύο φορέ την ευκαιρία. Πολύ σπάνιο στην ιστορία. Επειδή δεν είναι αφελή όμω ο Τζίπρας, το ότι δεν το έκανε Ενδεχομένω σημαίνει ότι στην πράξη αυτό πράγμα δεν θα μπορούσε να περάσει. Όχι. Θα προσέκουσε τα κομματικά δι... Γιατί... του στελέχη. δεν υπήρχαν ελεύθεροι. Δεν έλα τώρα. Θυμήστε σου λέω. Μην με αφήσετε. Στους... πάρα πολύ καλά. Ποια κομματικά. Το Νοέμβριο του 2015 είχε ο Τσίπρα κομματικά στελέχη. Για, το δεκα... για τον, τον Σεπτέμβριο του 2015. Το νο... Μετά τι εκλογέ του λέω. Ναι. Μετά τι εκλογέ του λέω. Ο Τσίπρα είχε κομματικά στελέχη. Είχε καθαρίσει λαφαζανέου, Κωνσταντοπουλέου και όλου αυτού απ' έξω. Είχε σκουρλέτη. Μα θα του κουνιόταν ο σκουρλέτη. Του κουνιόταν τότε. Τι λε. Ο Τσίπρα το πρώτο εξάμεινο μετά τι εκλογέ του Σεπτεμβρίου έκανε ό,τι ήθελε. Το πρόβλημά του ποιο είναι, ότι αυτό που ήθελε ήταν να χάσει χρόνο. Αυτό που δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμοι, εγώ το κατάλαβα όταν κυβέρνησε, αυτό πήγαινα πολύ γρήγορα το πρόγραμμα. Μένα μου ο μια μέρα, όταν ήθελα να μου κάνει τέτοια αξιολόγηση, εγώ είχα τελειώσει και την Τρίτη. Και μου λένε, Μα γιατί κάνετε και την επόμενη αξιολόγηση. Του λέω, Γιατί εγώ θέλω να φύγετε, του λέω. Εγώ θέλω να φύγετε, εγώ δεν να ξαναγεί. Ωραία, περνάτε στην Ελλάδα, στα ξενοδοχεία σα, παίρνετε εισιτήρια, μισθού, ωραία, το παίζετε δερμένα, εγώ θέλω να δεν έχει δίκιο. Το μνημόνιο, το πρόγραμμα, το κρισιμο, η κρισιμότερη του παράμετρο είναι αυτή που δεν γράφεται στο χαρτί. Η ταχύτητα. Σου λέει το μνημόνιο θα τελειώσει την τέτοια αξιολόγηση το 18. Εσύ πρέπει να τελειώσει την τέτοια αξιολόγηση το 15. Μπορεί. Θεό. Ναι. Ε, ο Κυριάκο αυτά τα έχει καταλάβει. Ο Κυριάκο δεν μπορεί να χάσει χρόνο. Αν ο Κυριάκο με τον χάσει χρόνο. Και περάσουν 6-7-8 μήνε και το σκέφτεται. Να σταθούμε λίγο επειδή σήμερα στην ε, είναι, σημαντήθηκε... είναι έξω, δεν ναι. Γι' αυτό δεν τον πιστεύω και τον επί, επί... Είτε με δεν επί... χρόνο. Επειδή σήμερα συναντήθηκε με την Μέρκελ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Άδωνο Γεωργιάδη. Υπάρχει εδώ ένα τρίγωνο. εμεί, εμείς. υπάρχει το Δουνουτού, υπάρχει και η Ευρώπη. Δεν Πιστεύεις... έχω μιλήσει μαζί του μετά τη συνάντηση. Ε, ε, με, δεν ε, έχω Δεν θα πάω στην συνάντηση. Έτσι κι αλλιώ αυτά τα οποία λέγονται μέσα δεν είναι δεδομένο ότι δημοσιοποιούνται κιόλα. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Πιστεύει εσύ ότι η Μέρκελ, η Γερμανία στην παρούσα φάση θα αφήσει Τη χώρα σε ελεύθερη πτώση έχοντα εκλογέ το Σεπτέμβριο. Γιατί πολλοί oh, λένε. Όχι, oh, oh, πολύ ωραία συζήτηση. Μα, είναι, <σφίλαι> α, μα η ουσία είναι εκεί. <σφίλαι> δηλαδή η Μέρκελ, άμα <σφίλαι> χάσει το, 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 τον παίκτη που λέγεται Ελλάδα από μία ευρωζώνη, <σφίλαι> το πολιτικό κόστο για την ίδια το ξέρει ότι ένα τεράστιο. Σήμερα διάβαζα τι γράφουν οι Βρετανοί και τι γράφει το Bloomberg. <σφίλαι> Μπορούν να <σφίλαι> αφήσουν την Ελλάδα σε ελεύθερη πτώση. Ένα λεπτό, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Για να το καταλάβω λίγο. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι στι γερμανικέ εκλογέ θα ψηφίσουν οι Βρετανοί ή οι τηλεθετέ του πρακτορείου Bloomberg ή θα ψηφίσουν οι αναγνώστε τη BILD, Θα ψηφίσουν οι αναγνώστε τη BILD yeah. πρωτίστω. Άρα, η πρώτη απάντηση είναι το τι γράφει το πρακτορείο Bloomberg και το τι γράφουν οι Financial Times για τι εκλογέ του Βεβαιδίου και τη Μέρκελ τη είναι παγερά αδιάφορο. Δεν φαντάζεσαι πόσο αδιάφορο τη είναι. Όπω και το Σαμαρά, ανέγραφα, έγραφαν. Όχι αν έγραφαν. Καλά λόγια η Financial Times τον Εύρωτο Όχι, όχι. Συγγνώμη. Είχε καμία βίντεο εκλογέ από τον Όχι, Δεν σου μιλάω ότι ο μέσο Γερμανό ή ο αναγνώστη Bild μοιάζεται για τον Έλληνα, τον Γερμανόν ή τον Γερμανόν. Άλλο σου λέω. ένα τέτοιο χτύπημα στην καρδιά τη Ευρωζώνη θα έχει κόστο Πρέπει να καταλάβει πώ σκέφτεται ο Γερμανό. Αν δεν καταλάβετε, παιδιά, ποιο σκέφτεται ο Γερμανό και αν προσπαθείτε να ερμηνεύσετε το Γερμανό με το πώ θα το κάναμε εμεί. Δεν με έχετε καταλάβει ούτε πώ δουλεύει το Μνημόνιο, ούτε πώ δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα. Εκεί την πάτσε και ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα άκουγε τον βαρουφάκι. Τι έλεγε ο Βαρουφάκη, Ότι δεν πετάξουν, θα φτάσουν να πάρουν σε ένα ωριακό σημείο, που τελικά θα του είναι πιο υλικό. Ακόμα το βαρουφάκι κοσ... τώρα. Αυτό ήταν ένα. Όχι, όχι. Γραφικό. Όχι, όχι. Λέω το ακραίο παράδειγμα, για να το καταλάβετε. Το ακραίο. Άκουσα με λίγο το, το καθαλάρι σου, λέω. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε με τον βαρουφάκι. Θα καταλάβετε ποια ήταν η λογική. Έλεγε ο βαρουφάκη Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα του είναι περισσότερο επώδυνο να μα πετάξουν έξω και θα χάσουν τα λεφτά μα έχουν δώσει, παρά να μα δώσουν λίγα παραπάνω για να μην τηρήσουμε το πρόγραμμα. Αυτό όμω το πει κάποιο γενικά, λε ναι, ρε παιδάκι, γιατί να χάσουν τα 300 δισεκατομμύρια που μα έχουν δώσει για να μα δώσουν άλλα 100. Έχει μια λογική. εκεί. Αυτό στη Γερμανία είναι σαν να λε προσγειώθηκε εδώ επτάμενο δίσκο. Οι Γερμανοί δεν σκέφτονται όπω εμεί. Τι λένε οι Γερμανοί, αν είναι κύριε να πάω στι εκλογέ και να μου λένε ότι για να σωθεί η Ελλάδα παραβίασα του κανόνε μου και έκανα τα στραβά μάτια στην Ελλάδα, έχω χάσει σίγουρα τι εκλογέ. Αν εγώ... είναι να μου λένε, καταστράφηκε η Ελλάδα και να πεινάμε στου δρόμου, να σφαζόμαστε. Και να λέω στον Αχωριέμαι, αλλά ξέρετε γιατί το κάναμε. Γιατί η Ελλάδα δεν τήρησε του κανόνε. Αυτό στο γερμανό ψηφοφόρο είναι βάλσαμο. Μπράβο, λοιπόν. καγκελάρι. Λοιπόν. Άρα, τι πιστεύω εγώ. Δυστυχώ για μα, μακάρι τώρα η Μέρκελ να ήταν μπροστά στη δημοσιοποιηση 10 10-15 μονάδε. Για ποιο λόγο μακάρι, γιατί θα πούνε να υποστηρίζει Μέρκελ. Δεν μπαίνω στα εσωκομματικά του εκεί, θα κάνουν μεταξύ του, αλλά θέλω να καλάτε πώ λειτουργεί το σύστημα. Εάν η Μέρκελ είχε 15 μονάδε και έλεγε να χάσω και 5 δεν πειράζει, μπορεί και να ήταν πιο μαλακή. Τώρα που είναι στη μονάδα με το Σούλτ, που άμα τυχόν τι βγάλει μπιλ την άλλη μέρα ότι υποχώρησε τον Τζίπρα η Μέρκελ, θα του πάρει το AFD 5 μονάδε. Εγώ το θέμα το έθεσα γιατί θεωρώ ότι είναι μείζον σημασία άδεια ω εξή. Λοιπόν, ο Ντάισεμπλο προχθέ λέει χωρί. Εγώ νουτου, γιατί φώναζα στον Τσίπρα από τον Νοέμβριο μην χωρίς... αφήσει να μπει το 17 γιατί ξεκινάνε οι εκλογέ του και θα μπλέξουμε. Γιατί το φώναζα, ναι. ρε παιδιά, και εδώ στο χώρο. Τώρα, χωρίς τώρα, τώρα, όμω είμαστε, είμαστε, στον α, Φεβρουάριο. Λέω χωρί <laughs> το Δουνουτού, <laughs> λέει <laughs> ο Ντάισεμπλο, εγώ δεν μπαίνω. Δεν το λέει μόνο ο Ντάισεμπλο. Εγώ σου λέω το λέει ο Ντάισεμπλο και ο Σόιμπλε. Γιατί το λένε αυτό. το λένε έτσι αλλιώ. Το λένε. Για φαντάζω τώρα το Δουνουτού να πει ότι κοίταξε να δει, εγώ είμαι απόλυτο ω φορέα, ω τρίτο παρέα αυτό είναι, αν θε. Τέκ το λέει. Τι Ναι, πάρω το ήμι. Και, και εμεί του λέμε δεν το παίρνουμε. Δραχμή. Η άλλη μέρα ποια είναι. Δραχμή. Και μόλι πάμε σε δραχμή θα θέλουμε πάλι το δουνού του. Γιατί αυτό δεν ξέρω ακόμα το πιο αστείο ποιο είναι. Ότι <laughs> <αυτοί laughs> οι χώρε <στηρίνουν> οι οποίε έχουν πρόβλημα πάνε είναι, στο είναι, είναι ότι το... μετά, θα, μετά θα, θα πάθουμε. Τώρα έχουμε τρόικα. Δηλαδή έχουμε το δουνού του, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Όταν θα πάμε, αν πάμε. Ελπίζω όχι σε δραχμή. Θα έχουμε πάλι μνημόνιο, μόνο με το δουνού όμω. Δεν θα υπάρχουν οι άλλοι, θα είναι μόνο ο Τόμισεν εδώ. Κάνε άλλο. Εσύ τι θεωρεί πιο πιθανό. Γιατί πιστεύω. δεν μπορεί να βγει, δηλαδή... σα... δεν μπορεί να, να έχει συνάλλαγμα, αν δεν έχει κάποιον να σε δανείζει συνάλλαγμα. Άτον, ο μου... μόνο που θα σε δανείζει συνάλλαγμα είναι το δουνού του και το δουνού του θέλει μνημόνιο. Η, Είναι η μόνη μου ένσταση ενδεχομένω. Αυτό το έχω καταλάβει οι δραχμιστέ ακόμα. Η, ένστασή μου ή η διαφωνια μα στο θέμα αυτό είναι ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε αφήσει, η Γερμανία ακόμη και αν φύγει το δούνο Θα σε αφήσει μια χαρά. Και θα φάει το ευρώ μία πτώση 30-25 Δεν του νοιάζει. Αυτοί είναι προτεστάντε. Δεν σκέφτονται όπω εσύ, δεν το έχει καταλάβει Δημήτρη μου ακόμα. Ο προτεστάντη. Ο Ο προτεστάντη σκέφτεται ένα πράγμα. <συμίλια> Πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο συγκλονιστικό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα μεγάλο στρατηγό του Χίτλερ. Τη Βρέμαχτη. αλλά πώ συνεργάστηκαν ο Χίτλερ, ήταν αυτό ο, ο, ο καγκελάριο τότε. Λέγεται Μάνσταϊν. Και είχε γράψει ένα βιβλίο που λέει Απολεστή σε Πώ χάσαμε, λέτε, δεν θα κάνουμε πόλεμο. Και εξηγεί αυτό, λέει, ότι ο Χίτλερ ήταν τρελό. Α πούμε, ένα τρελό που του λέγαμε και καταλάβαινε. <laughs> λέει, θέλει να πει ότι φταίει για όλα ο Χίτλερ. Και έχει τη σκηνή που έχουν πέσει όλο το επιτελείο του που είναι τα από τη Ρωσία. Γιατί πια είχαν χάσει το Κούρσκ την αρματομαχία και του λέγανε, αν δεν τα βάλουμε τώρα στα πόδια, αγγίζουμε στη Γερμανία για να υπερασπίσουμε τα σύνορα στη Γερμανία, θα μα εγκλωβίσουν του στρατιέ μα και θα χάσουμε 2,5 εκατομμύρια στρατιώτε. Και λέει ο Χίτλερ, οι Γερμανοί δεν υποχωρούν. Και έχασε 2,5 εκατομμύρια στρατιώτε. Ναι. Ε, αυτοί οι άνθρωποι είναι υπο... αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο από ότι εμεί. Μη το πέρ, εσύ πάντα να ερμηνεύσει το Γερμανό ω Δημήτρη. Όχι την κεντρική πολιτική τη Μέρκελ και τη Γερμανία. Η ε, Μέρκελ. Εγώ, εγώ δεν, να η Μέρκελ τη στεναχωρεί. Τη θα τη Δάχαρη, θα στεναχωρεθεί άμα την Ελλάδα καταστρέφεται. Η Μέρκελ ξέρει ότι θα χάσει την εξουσία αν τη βγάλουν οι εξωκομματικοί τη αντίπαλοι και οι αντίπαλοι τη εξωκομματικοί ότι υποχώρησε στον Τζίπρα. Άρα, σε αυτή τη φάση, η Μέρκελ δεν αντέχει πολιτικά να βγει ότι υποχώρησε τον Τσίπρα. Τελεία και παύλα. Αυτό έπρεπε να το έχει προπολογίσει ο Τσίπρα. Γι' αυτό και δεν έπρεπε ποτέ να αφήσει να κλείσει η αξιολόγηση τώρα. Δυστυχώ ο Τσίπρα. Τώρα έχουν μπει στο άλλο τρυπάκι, να ξέρει η, η Σεριζέη. Και αυτό μου με φοβίζει πάρα πολύ που θα τραβήξει το πράγμα. Τι... Έχουν... Ποιο είναι το τρυπάκι το, το... το τωρινό. Αυτή είναι η αξιολόγηση από την αρχή. Είχαν διάφορε φαντασιώσει. Γιατί, εντάξει, είναι Όταν λε με αριστερό, τι εννοεί στην ουσία. Ζω στον κόμμα τη τοπία. διαφορα Διαφορά αριστερού-δεξιού, η πραγματική αυτή είναι. Ο δεξιό είναι πρακτικό να μα ζει εδώ, ο αριστερό ζει σε φαντασιώσει. Λοιπόν, και γι' αυτό και κάνουν και κλίματα. Διότι νομίζουν ότι τη φαντασιώσουν την πραγματικότητα και όταν συγκρούν ότι τη φαντασίζουν την πραγματικότητα, πώ να κάνουν την πραγματικότητα μια με τη φαντασία θα κάνουν θάλασσα. Λοιπόν, στην αρχή λέγανε, παιδιά, θα κάνουμε λίγο υποχώρηση να κερδίσουμε χρόνο, γιατί έρχονται οι ποντέμο στην Ισπανία, θα σπάσει η γράμμα του το Ραχώρι, θα έρθουν οι ποντέμο, θα ζητάνε και αυτοί χαλάρωση τη πολιτική, θα του τζακίμα του Κέρδισε ο Ραχώη. Μετά λέγανε, μην θα κερδίσει επιτέλου Πιτέλα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θα έχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα γίνει υπέρ μα. Κέρδισε ο Ιταλιάνη. Τώρα λένε θα κερδίσει ο Σούλτ. Το κερδίσει Παραμύθι. Θα κερδίσει ο Σούλτ. Νομίζουν δε ότι αν κερδίσει ο Σούλτ θα αλλάξει η γερμανική πολιτική. Αυτό είναι το ακόμα πιο αστείο με του ανθρώπου. Και δεν θυμούνται ότι το πρώτο εξάμεινο του 2015 ο γερμανό πολιτικό που είχε πει βγάλτε του τώρα, αυτοί δεν τηρούν του καθόλου, του ξαναδούν μπροστά μα. Τον Γκάμπριελ, ο Σελμοκράτη. Ναι. Λοιπόν, τρία λεπτά θα μου δώσει δύο με τρία λεπτά χρόνου στι βασικέ διαφημίσει μόνο Γιώργο, για να επιστρέψουμε. Θέλω και λίγο πολλάκι. Θέλει λίγο πολλάκι. Θέλει. σε τώρα, πω, θέλω πω, και λίγο πω, πολλάκι. Θα Δεν θα μιλήσουμε για, α, για, για τον φίλο μα τον πολλάκι. <σχελίδι> Ο Focus FM κάνει τη διαφορά. Ραδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε αγαπητέ φίλε και φίλοι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συζητάμε παντό του επιστητού και όπω έλεγα νωρίτερα, χωρί σημειώσει και προσημειώσει. Ε, με τον Πολάκη, τι θα κάνει, Για να πάμε λίγο σε πιο. Τι είναι σε πιο δεύτερα θέματα. Πώ θα πάει αυτή η κόντρα, Είμαι τώρα να μιλήσουμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Και προηγουμένω είδα και μία ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκο Νικολόπουλο για τι καταγγελίε Πολάκη εναντίον μου. Αλλά δεν την έχω δει. Την οποία θα την ανεβάσω και εγώ στο Twitter μου και τη συμφωνώ μου είχε δει, να την είχε υπογράψει ο Νίκολα. Καλή ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αξίζει το κόμμα να χάνω πια το χρόνο για να απαντάω στον Πολάκη. πάλι το πρωί ιστορία λεφτέ, με λέει θα σα πω εγώ για τιμέ φαρμάκων που κάνω οι και ο Λοβέρδο και Βοηθή και τέτοια. Ακούστε. Πιστεύω ότι ο κύριο Πολάκη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο, ο άνθρωπο που κάνει τη βρώμικη δουλειά του Τσίπρα. Πιστεύω πάρα πολύ ότι ο κύριο Τσίπρα έχει μπει στη λογική ότι αφού δεν μπορώ να δώσω στον λαό μου άρτο, θα του δώσω θέματα. Και αφού η κοινοβουλευτική μου ομάδα θα πρέπει να ψηφίσει αφορολόγητα κτλ θα του δώσω παράλληλα μια εκστρατεία λάσπη κατά των βασικών μα πολιτικών αντιπάλων για να είναι τουλάχιστον έτσι ήρεμη γι' αυτόν τον λόγο. Με κατηγόρησε ότι έχει τα ραβασάκια για του διορισμού που καταγόρησε. Αυτό με τα 23 μου. άτομα τι είναι, Ούτε... Πού να ξέρω, εσύ είσαι αυτό το χαρτί. Δεν το έχω δει το χαρτί. Ούτε Εγώ ούτε. ο ίδιο λέω ότι έχει ένα χαρτί το οποίο λέει. Μα... Το ένα, σου. ένα, 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 ένα. ένα. Εμένα δεν μου άρεσαν αυτέ τι συζητήσει, αλλά δεν μπορώ να την κάνω επικαλούμε, γιατί είσαι... Επικαλούμε, επικαλούμε τη δικαιοσύνη σου και των ακροατών σου. Λέει: Έχω ένα χαρτί του Γεωργιάδη και τη γυναίκα του, με 23 ονόματα. Μάλιστα. Του λέω, φέρ το στη Βουλή. Δεν το φέρνω. Ωραία, του λέω, θα σου κάνω μήνυση για το θέσω δικαστήριο. Με ονόματα. Μάλιστα. Του λέω, φέρ το στη Βουλή. Δεν το φέρνω. Ωραία, του λέω, θα σου κάνω μήνυση για το θέσω δικαστήριο. Του κάνω μήνυση. Πα στην αρμόδια επιτροπή τη Βουλή, το κρατάει στο χέρι του, δεν το δείχνει σε κανένα από μακριά. Και λέει, εδώ τον έχω το Γεωργιάδη, αλλά δεν μπορώ να σα το δώσω γιατί το έχω πάει στη δικαιοσύνη και είναι μέρο δικογραφία. Πολύ ωραία. Και μετά λέει, και η δικαιοσύνη που του το έχω πέρα εδώ και ένα χρόνο και δεν έχουν κάνει τίποτα. Ωραία, ερώτηση. Η δικαιοσύνη δεν με έχει καλέσει για το χαρτί. Ωραία. Στη Βουλή δεν με έχει καταθέσει το χαρτί. Εγώ του κατέθεσα και έτσι εγγράφω να μου το δώσει και επισήμω, σαν βουλευτή πια, όχι σαν Γεωργιάδη. Η αισυλία του δεν έρεται για να τον πάω στο δικαστήριο. Και αυτό συνεχίζει να λέει για το χαρτί. Τι να κάνω, πε μου. Δεν υπάρχει χαρτί, λέει ο Άδων Γεωργιά. Δικό μου χαρτί. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Ούτε μία στα ναι. Λε να έχω βγάλει χαρτί για να το θυμάμαι. <laughs> Προφανώ δεν υπάρχει χαρτί. Ναι. Μα άμα υπήρχε χαρτί, δεν είναι μέσα σοβαρά να πιστέψουμε. Άντε, α πούμε, εγώ το έχει δώσει τη δικογραφία και γι' αυτό λόγο δεν το δίνει. Θα τώρα, δεν έδινε εννοεί το, α... σε... το βαξεβάνι για να στο βγάλει. Ειδά το έχει βγάλει το χαρτί. Στα αλήθεια τώρα πε μου. Εσύ δημοσιογράφο. Όχι, θα το έπαιρνα και το βγάζα και εγώ. Λέ. Άρα λοιπόν, χαρτί δεν υπάρχει. Μπορεί να φτιάξει χαρτί αυτό μόνο του. Εγώ λέω και όταν το χαρτί, και είναι αυτό που φαντάζομαι ότι είναι ένα χαρτί δικό του, α πούμε. Θα φτιάξω ένα δικό μου χαρτί με 23 ονόματα, θα λέω Παπά, Τσίπρα, Τσίπρα, ναι. θα λέω Περιστέρα. Θα ναι. λέω τέτοια. Ναι. Τώρα. Ακούστε, τώρα, ακούστε, ακούστε. Αυτό όσον αφορά το, 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 το Κελπνό. Όμω θέλω εδώ λίγο ότι, να σταματήσουμε σε κάτι πιο σημαντικό από τα 23 ονόματα που το θεωρώ ότι είναι μια αστείωτητα, μου. Πάμε τώρα στην ουσία. Λέει ο Πρωθυπουργό στη Βουλή, α το μολάκι. Θα μείνει όσο τσίπρα με ενδιαφέρει. Γιατί για μένα δεν υπάρχει πολλά τσίπρα. Σημαν". Λέει Το σκάνδαλο του Κελπνό, το σκάνδαλο του Κελπνό, το σκάνδαλο του Κελπνο, τον άξου ναι, Ερώτηση. Ερώτηση. Από την ώρα που ανέβηκε ο Τσίπρας στην εξουσία, έχει στείλει και έχει ελέγξει το Κελπνό το ΣΕΙΠ, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεία, και συνέχεια έχει πάει όλο του φακέλου και ό,τι βρήκανε του Κελπνό στον εισαγγελέα διαφθοράς Πού το πήγανε εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Έχει περάσει ένα χρόνο και κάτι. Έχει ασκήσει καμία δίωξη ο εισαγγελέα διαφθορά Κελπνό. Καμία. Έχει έστω ξεπεράσει η υπόθεση του Κελπνό το προκαταρκτικό στάδιο. Δηλαδή έχουν κληθεί ρε παιδάκι μου κάποιοι από του δημοσιογράφου αυτού που λένε τα πέρανε ω μάρτυρε. Γιατί πέρανε μαύρα λεφτά το κελμό, έχει δει κανένα να να προσκαλείτε. Όχι. Μάλιστα. Ερώτηση. Πότε ρε παιδιά είναι κάτι σκάνδαλο, όταν το λέει ο πολιτικό σου αντίπαλο ή όταν το πιστοποιεί η δικαιοσύνη. Αν ρωτά γνώμη μου, σκάνδαλο και αλπνό θα υπάρξει όταν θα βγει και η πρώτη καταδικαστική απόφαση. Δεν φτάνει καν η άσκηση κατηγορία. Μέχρι να υπάρχει καταδικαστική απόφαση, σκάνδαλο και δεν υπάρχει. Ωραία. Τώρα. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Γιατί άμα αφήνουμε τον καθένα να λέει σκάνδαλο το ένα, σκάνδαλο το άλλο, σκάνδαλο το τρίτο, χωρί να υπάρχει δικαστική εμπλοκή, τότε σε αυτή την περίπτωση το... ο καθένα μπορεί να κατηγορεί τον, άλλο για τα πάντα. Αυτό είναι καθαρή σκοφαντία. Λέει, α πούμε, οι δημοσιογράφοι πέραν τα λεφτά. Μάλιστα, πέραν, εγώ δεν λέω δεν πέρα, πέραν, πέραν δημοσιογράφοι. Τα πέραν μαύρα, δημιουργούν τα λεφτά. Όχι, όχι, εγώ γνωρίζω πολύ καλά τη διαδικασία. Δεν κομματιμολόγια. Δεν Μαύρα ήταν για... θα του ασκήσουν κατηγορία για ποιο λόγο. Επειδή κόβαν τιμολόγια και πληρώνουν το κελπνό το οποίο κελπνό είχε στην αποστολή να κάνει αυτή τη δουλειά. Θε να πει ότι δεν μου αρέσει να έχει το κελπνό αυτή την αποστολή, αλλά ξέρει τι. Εντάξει, μπορεί να σου πει ο άλλο ότι δόθηκαν χρήματα πολλά σε κάποιου οι οποίοι δεν τα ειδικαιούνται. Εγώ θε να σου πω κάτι. Αν ρώταγε σε μένα, εγώ δεν μοίρασα από τελευτά το κελπνό. Εγώ όταν πήγα, το κελπνό ήδη έδινε σε κάποιου ανθρώπου. Εγώ διέταξα να μειωθούν τα ποσά κατά 20% όπω και μειώθηκαν και δεν ανακατέθηκα το ποιο παίρνει, παίρνει. Έπαιρνε πριν πάω στον έξα πέντε αφού έφυγα. Δεν είναι μαύρα όμω, ούτε μίζε. Για να το τελειώσουμε ναι. αυτό. Ωραία. Δεν είναι λεφτά με τιμολόγια. Mm -hmm. Τώρα, ναι. μία άλλη μέρα. Με... Περίμενε. Όταν ο Πρωθυπουργό όμω τη χώρα λέει το σκάνδαλο κερμνό και το σκάνδαλο κερμνό και το σκάνδαλο κερμνό και το σκάνδαλο και Ερώτηση. Δεν είναι αυτοπαρέμβαση στη δικαιοσύνη. Άλλο παράδειγμα. Έτω, έρχεται ο Πρωθυπουργό και λέει. Οι Υπουργοί Υγεία τη περίοδου 12-14 βγάλαν δελτία τιμών, δηλαδή <laughs> Λοβέρτο, Σαλμά, Γεωριάδη Βορύδη. Όπου βάζανε εμβόλυμε διατάξει και ανεβάζαν τι τιμέ φαρμάκων παρά την εισήγηση Επιτροπή. Αυτό λέει στη Βουλή για πολιτικού του αντιπάλου ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Σε... Ρε Δημήτρη, έλα λίγο στη θέση μου. Ένα δημοσιογράφο δεν υπάρχει στην Ελλάδα προκοπή να πει, κύριε Τσίπρα, υποχρεώσει να παρουσιάσετε σήμερα αυτέ τι υπουργικέ αποφάσει με αυτέ τι διατάξει. <χω> Πάμε λοιπόν στον πραγματικό κόσμο. Α υποθέσουμε λοιπόν δεν θέλει να εμένα ο Τσίπρα. Εγώ πιστεύω θέλει πάρα πολύ. Γιατί να βρουν σε μένα έχω πάλι λεφτά. Μακάρι να είχα. Δεν έχω. Η αλήθεια είναι. Πρέπει να σου πω ότι εργάζομαι στα μάτια να πληρώνω τα χρέη μου. Μάλιστα, μια και το λέμε Σάββατο και εκεί, εκεί θα είμαι στη Θεσσαλονίκη που έχω το δεύτερο κύκλο ρητορική. Όσοι και όσοι φίλοι μα ακούνε τώρα θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριό μου τη ρητορική, όπου του εικόνα ένα στο βήμα, μιλάνε μεταξύ του σε debate, βγάζουν λόγο και μαθαίνουν πώ να κάνουν λόγο, πώ να στέκονται, πώ να ανεβάζουν τη φωνή του, πώ να την κατεβάζουν, πώ να φτιάχνουν επιχείρημα, είναι πολύ ωραίο πράγμα, πολύ διαδραστικό. Να ξέρουν ότι και σήμερα μπορούν να εγγραφούν τηλεφωνώντα το 2 52 14, ή μπαίνοντα στο Twitter τη ελληνική αγωγή ή στο Facebook τη ελληνική αγωγή. Και θα είναι αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή, Σάββατο απόγευμα, Κυριακή πρωί, στο ξενοδοχείο Λαζαριστέ. Το κλείνουμε αυτό. Το κλείνω. Εγώ εργάζομαι και τα Σαββατοκύριακα για να μπορώ να πλώνω τι δόσει μου στην εφορία και στο Λε να έχω πάρει μίζα από την Οβάρτη ή δεν ήξερα εγώ να κάθομαι και να κάνω μεγάλη ζωή. Το κλείνω όμω αυτό. Αυτό είναι το προσωπικό μου. Πάμε τώρα στο πολιτικό. Βγαίνει ο πρωθυπουργό τη χώρα και λέει αυτό το πράγμα στη Βουλή. Στοπ. Δεν έπρεπε σήμερα να ρωτάτε όλοι οι δημοσιογράφοι, κύριε Πρωθυπουργέ, φέρτε μα να δούμε και εμεί τι δεν θα το, το κάνετε εσεί στη Βουλή. Εγώ έκανα μέσα στην ερώτηση. Τι περισσότερο να γίνει τότε. Όχι, Γιατί ο Πρωθυπουργό δεν απαντάει. Συγγνώμη, ο, ο Πρωθυπουργό θα απαντήσει μια συνέντευξη. Σε μια κοινοβουλευτική χώρα, όταν ο Πρωθυπουργό κατηγορεί τους πολιτικούς του πολιτικού του ότι και βάζανε νόμου για να παίρνουν μίζε, ναι. θα σταμάταγε η δημόσια συζήτηση. Δεν θα ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Θα λέγαμε φιλιά, φέρτε αυτά να δούμε. Γιατί αν όντω έχει συμβεί, θα ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Δεν τα τι κάνουν, πώ θα τα κάνουν. Θα λένε ένα μήνα έχουμε στοιχεία για την Οβάρτη και μπλέκονται οι Υπουργοί και Γεωργιάδε και Βορείδε και Ολοβέρδε κτλ. Να όπω σου κάνει εντύπωση, αναφέρονται πάντα στην Οβάρτη ενώ ποτέ την ελέγχαμε το 2000 μόνο για την ενεργεία πολιτικού. Οι παλιοί δεν υπάρχουν. Το προφανώ αυτό. Εγώ λέτε, δεν υπάρχει προσωπικά. Εγώ λέτε, δεν υπάρχει κανένα. Όλου του παλιού καινούριου. Mm. Λοιπόν, πάμε τώρα. Mm. Θα τα πάνε στη δικαιοσύνη αυτά που ποτέ ότι έχουν. Τα μαλλιά, λένε τα πήγαμε στη δικαιοσύνη. Όπω ο το κερμινό που λέγαμε προηγουμένω. Η δικαιοσύνη θα κρατήσει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Θα, 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 ευρεί... θα Μα εωρεί... έχω πάει θα... τη δικαιοσύνη. Θεωρείται θα... 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 η. Ωραία, λοιπόν, τι θα κάνω τώρα για πε μου. Είσαι στη θέση του Γεωργιάδρου, δεν λοιπόν, θα κάνει. Ε, πριν από τον Άδων, υπήρχαν κι άλλοι στην ανάλογη θέση. Όχι. Δεν είναι έτσι. Και θα βγει όλα αυτά, μικρόφωνο. Όχι, δεν είναι Γιατί κανένα άλλο στο παρελθόν. Α, αν είμαι καθαρό, θα του προκαλώ να Κανέν... μικρόφωνο. Μα του προκαλώ στα μάτα. και τώρα εδώ και στη Βουλή και τα πάντα. Όμω, πρόσεξε. Κανένα άλλο στο παρελθόν δεν είχε να αντιμετωπίσει πολιτικού αντιπάλου τόσο χαμηλή ηθική υποστάθμη όσο είναι ο Τσίπρα και η παρέα του. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα τη χώρα. Ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπου που δεν έχουν ηθική. Γιατί οι παλιοί πολιτικοί Δημήτρη μου θα έκαναν ποτέ τέτοια επίθεση στη γυναίκα του αρχηγού τη Αξιωματική Αντιπολιτεύση. Το φαντάζομαι αυτό να γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Το φαντάζομαι να. Θα πήγαινα εκεί εγώ να σε ρωτήσω τι έχει καταλάβει από την ιστορία. Ε, θα σου πούμε μετά όλη την αν να θες, και να ρωτήσει για τα πάντα για την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι. Ναι. Ξαναλέω όμω. Μπορεί να εσύ να μου πει που παρακολουθεί την πολιτική τόσα χρόνια ότι στο, 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 στο κανονικό μα κοινοβουλευτικό πολίτευμα θα διανοεί το κάποιο πολιτικό αρχηγό, κάποιο πρωθυπουργό να βάζει την εφημερίδα των ντοκουμέντων, γιατί την εφημερίδα του Σίζα, μην κόβεται βέβαια, του Καλογρίτσα, να χτυπάει κατά αυτόν τον τρόπο τη γυναίκα του αρχηγού τη αντιπολιτεύσεω. Αυτή η ερώτηση προποθέτει ότι βάζει ο Τσίπρα στην εφημερίδα και το κάνει. Να, για να το ένα σχολιάσει. Ένα γιατί μπορεί να πει κάποιο το κάνει ο Βαξεβάνη, γιατί ένα. ο Βαξεβάνη είναι ο Βαξεβάνη. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε ο κύριο Πύριτζη αποφάσισε να χωρίσει τον άξονα α, Αθήνα σε Πάτρα σε 8 όμως. κομμάτια. Σε 8, συγγνώμη. Γιατί πήρε το 50%. Περίμενε, ναι, μην ναι. βιάζει. Ναι. Γιατί το, το πτυχίο που έχει ο κύριο Καλογρίτσα. Αν θυμάμαι καλά, είναι μέχρι συγκεκριμένα έργα. Δεν μπορούσε να πάρει όλο τον δρόμο. Το σπάνε σε κομμάτια για να μπορεί να πάρει το κομμάτι ξεχωριστά ο κύριο Καλογρίτσα. Το σπάνε σε κομμάτια λέγοντα το σπάμε για να μην τα πάρει όλα ένα. Και τα πήρε πριν το μέχρι... ένα. Ναι. Όχι τα 50%. Το Μα μόνο τέσσερα έχουν βγει με στιγμή. Τέσσερα έχουν βγει ακόμα. Πάει και mata, <τα> άλλα τέσσερα. Αν μπορεί, ναι, αλλά προ τα παρόν. Προ τα παρόν έχει πάρει. Στα, ναι. Τα τέσσερα στα τέσσερα. Ναι. Ερώτηση. Δηλαδή, ο κύριο Καλογρίτσα την Κυριακή έχει εξώφυλλο τη Μαρέβα Γκραμπόφσκη και τον Κυριακό και την Τετάρτη παίρνει 75 εκατομμύρια έργο. Πρόσεξε. Την ίδια ώρα που υποτίθεται ότι του έχει βάλει πρόστιμο το κεφαμείο για 50 εκατομμύρια. Ένα που έχει πρόστιμο την εφορία 50 εκατομμύρια. Και το λέει το κράτο φοροφυγά. Για να του βάλει πρόσφατα το κεφάλι, να του φοροφυγά, έτσι δηλαδή ναι. δεν είναι. Άλλο δεν ξέρει πα δικαστήρια, αν τα κάνει ρυθμίσει, αυτά δικάστεματα. Το κράτο το ίδιο σου βάζει τη βούλα και λέει, κύριε, καλογρίτσια φοροφυγά. Μάλιστα. Ο φοροφυγά μπορεί να μπει σε δημόσιο διαγωνισμό. Νομίζω πω απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Ο κ. Κλοντ Μπένερ. Πώ μπαίνει. Ε, φαντάζομαι μέσω τρίτη εταιρεία. Πώ μπαίνει. Δεν ξέρω. Και αυτοί οι πανήθικοι αριστεροί που δεν δέχονται μίχα στο σπαθί του, που πολεμούν το παλαιό πολιτικό σύστημα. Δέχονται να ε, πάρει αδωνι... το έργο ε, αυτό ε, στερά... ο οποίο τον κυνηγιά το κεφαλαίο για 50 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν εκπλήσει αυτό το πράγμα. Δεν Όχι, σε εκπλήσει απα... και με βέβαια. Εμένα δεν με εκπλήσει. Με εκπλήσει η αφέλειά σου αν το έκανε ω αφέλεια. Αλλιώ είναι ένα ρητορικό ερώτημα να τον βάζει ο Τσίπρα. Δεν υπάρχει καλογορίτσα ούτε βαξεβάνη. Αλέξη Τσίπρα υπάρχει. Το ντοκουμέντο είναι μια εφημερίδα που χρηματοδοτεί τον καλογρίτσα. Ο καλογορίτσα παίρνει τα λεφτά από τα δημόσια έργα που του δίνει ο Τσίπρα. Δεν αυτό το πράγμα στο οποίο αναφέρεσαι τώρα. Ο Βαξεβάνη υποστηρίζει ότι κάνει Υτάξει, δημοσιογραφία υπάρχει, μάχημη. Υ, υπά... Ναι, ωραία. Ο κ. Βαξεβάνη κάνει δημοσιογραφία μάχημη και στα 15 εξώφυλλα που βγάλουμε εμεί 10 πόσα είναι, έχει 4 φορέ σε μένα, 5 φορέ τον κ. Μιζοτάκη, μία την γεννημένα και μία το Σολνάρα. Δηλαδή ο Βαξεβάνη που κάνει μάχημη δημοσιογραφία δεν έχει υπηρεσία. βρει τίποτα αντίον τη ναι. κυβερνήσεω. Έχει ξανακούσει εφημερίδα. Να κάνει μάχη με δημοσιογραφία ναι, και να ασχολείται με την πολιτική. Αυτό μπορώ να σου πω. δημοσιογράφο κάνει γαργάρα τα θέματα που αφορούν εκεί. Άρα, ο κύριο είναι ένα έμιστο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ τα λεφτά τα παίρνουν τα δημόσια έργα που τα δίνουν τον κύριο Βαξεβάνη. Και ο Τσίπρα λέει στο Βαξεβάνη και στο ντοκουμέντο πον, πον, ποιον θέλει να χτυπήσει και πώ κάθε Κυριακή. Αυτό γίνεται. Μην κορδευόμαστε. Ωραία. Άρα επανέρχεται η ερώτηση. Είναι δυνατόν, αγαπητέ Δημήτρη Βερνιέρη, στην Ελλάδα που ήξερε να χτυπάει ο πρωθυπουργό τη γυναίκα του αρχηγού τη αντιπολιτεύσεω κατά αυτόν τον τρόπο. Σε ξαναρωτάω. Θα το φανταζόσουν να ποτέ στην Ελλάδα. Όχι. Αυτό σου λέει. Ε, άρα λοιπόν μου λε το είχαν Αυτό και οι προηγούμενοι. Είναι. Επειδή Αυτό... μου είπε ότι έχουν βρεθεί και οι προηγούμενοι στη δική μου θέση. Όχι, δεν έχουν βρεθεί. Γιατί άτομα, πολιτικοί αντίπαλοι τέτοιοι δεν έχουν ξανεπάξει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα να ξέρει τι έπαθε. Η Ελλάδα ζει μια τρέλα τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έπαιρναν ποτέ την εξουσία. Σιγά με γίνονταν ποτέ ο Τσίπρα Πρωθυπουργό και ο Σκουλέτ Υπουργό και ο ποτέ δεν θα Τι έγινε όμω. Έγινε η καταστροφή μα. Τρελάθηκε ο κόσμο. Έχασε τα λεφτά του. Δικαίω εκνευρίστηκε. Μείνα άνεργο. Του το αίμα κεφάλι. Βγήκαν αυτοί, υποδάβλησαν την οργή του, του είπανε οι προδότε, οι γερμανοτσολιάδε που δεν πάνε να τα λεφτά των Ρώσων, που είναι προσκυνημένοι στη Μέρκελ. Ε, θα την κάνανε. Υποδάβλησαν την οργή του, είχε ο άλλο τον καημό του, δεν έφυγε το παιδί τη δουλειά, που είχαν τη σύνταξή του, που έκλεινε το μαγαζί του. Λέει, Αϊσυχτήρ, θα ψηφίσω αυτού. Κοίτανε την πήραν στην εξουσία. Με ρεσάλτο την πήραν. Με ρεσάλτο. Άρα, εδώ αυτό, ζούμε ένα, ένα πολιτικό τέρα. Πήραν την εξουσία τρεις. άνθρωποι που στι φυσιολογικέ κοινωνίε, ακριβώ επειδή είναι αυτή που είναι, ιδεολειπτική, κακή, ανήθικη, διαφθαρμένη, δεν απέναντι ποτέ την εξουσία. Είχα ρωτήσει τον Παγγέλη τον Βενιζέλο εδώ το έξι, γιατί εγώ στέκομαι σε αυτό που λε είναι έτσι. Αλλά προ να δει, τόσο θυμό. Ναι, υπήρχε μεγάλο θυμό. Άρα πρέπει να έχουν γίνει εγκλήματα για να έχει τόσο θυμό όχι, ο κόσμος. Όχι, όχι, ε, αυτό είναι πολύ φυσιολογικό θυμό. Να σου πω γιατί έγινε, υπήρχε αυτό ο θυμό. Το τον πιστεύω εγώ. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό αποσβαίνεται. Να σου πω πώ έγινε ο θυμό. Είσαι ένα γονέα που είσαι ένα παιδί. Του δίνει πιστωτική κάρτα του δίνει ακριβώ αυτοκίνητο, του λε παιδί μου, μην ανισχύσει, πιάνει τα πάρτι σου, βρει γκομμενέ σου, τι διακοπέ σου, μην ανισχύσει, όλα καλά. Και τον έσκα κομμαθημένο, αχαήρευτο. Και μια μέρα χρονοκοπή. Έχει ένα σπίτι και λε του γιου, κάτσε να δει, φέρε την κάρτα χρωστά με, φέρε το αυτοκίνητο, θα το πάρει τράπεζα, α τι έχασε, τώρα πάει πάνω να δουλέψει οικοδομή. Και αρχίζει αυτό, δύο δρόμου έχει, θα πει ναι, μπαμπά, έχει δίκιο, τι να κάνουμε πάνω να δουλέψουμε τα ξαναφτιάξουμε. αλλά μην τον έχει χαλάσει, τον έχει κακομάθει, Αρχίζει να βρει τον πατέρα του, τη μάνα του, την κοινωνία που του βάλει τα λεφτά, τι τράπεζε. Ε, αυτό το καθημερινό παιδί ήταν ο ελληνικό λαό. Ο ελληνικό λαό τον Ανδρέα Παπαδρέο και μετά, μην κοεδό τώρα, μάθαμε στο εύκολο χρήμα. Μάθαμε ότι πρέπει να μα δίνουν τα λεφτά το κράτο, μάθαμε ότι πρέπει να μα δίνουν τα λεφτά η Ευρώπη, μάθαμε ότι τα λεφτά κάπου κάπου φυτρώνουν από τον ουρανό και πέφτουν για τρώμε. Και ξαφνικά αυτό τελείωσε. Την ώρα που τελείωσε το 10, είχαμε δύο δρόμου. Είναι από πούμε κοινωνία, παιδιά, η παλιά μα τελείωσε, ωραία περάσαμε. Ζήσαμε το πάρτι, Τώρα πρέπει να σοβαρευτούμε να βγάλουμε δικά μα λεφτά. Αυτό πρότεινα εγώ. Αυτό έλεγα από την πρώτη μέρα του μνημονίου. Παιδιά, τι να κάνουμε, το πάρτε τελείωσε. Πάτε έχουν τη χώρα μα τώρα. Ή να κάνει το άλλο που κάνω τσίπρα, που πήγαινε στο αυτή του κακομαθημένου παιδιού και το έλεγε. Το παλιό παιδό, πατέρα σου που σου πήρε τα λεφτά, που αυτό στέει, που ενώ έχει και δεν σου δίνει και τα κρύβει. Αυτό έκανε ο τσίπρα. Και φούντεσαι την όργη του παιδιού. Το παιδί πίστεψε. Ο λαό πίστεψε. Ο λαό δεν έχει αμφιβολία. Ο λαό την μέρα που ψήφισε τσίπρα τον 1915 -19, πίστευε ότι η Ευρώπη θα υποχωρήσει τον εκβιασμό. Πίστευε ότι θα μα έδιναν λεφτά οι αυτά. Δεν θα λέω έτσι αν δείτε τι δημοσκοπήσει του Ιανουαρίου του 2015, στο ερώτημα πιστεύετε θα μα δώσουν λεφτά η το 70% έλεγε ναι. Στο ερώτημα έχω δει δημοσκοπήσει που τα λέω αυτά τώρα. Στο ερώτημα πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα υποχωρήσει να την εκβιάσουμε, έλεγε το 65% ναι. Αυτά πίστευαν οι Έλληνε τότε. Μην βλέπει πω σήμερα τα λέει κανένα. Είσαι... Αυτά πιστεύανε τότε. Είσαι χυμαρόδη και καλά κάνει και είσαι χυμαρόδη. Ε, εγώ εγώ ξέρω γιατί κακίζω πιο ε... πολύ από τον Τζίπρα. Γιατί ένα πραγματικό πατριώτη. Την ώρα που βλέπει ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη δυσκολία, δεν πάει να, να φουντώσει τη φωτιά πάει να προσπαθεί να φέρει τη λογική. Εγώ ξέρω πόσο πλήρωσα στη ζωή μου Δημήτρη ότι ψήφισα το μνημόνιο του πρώτη μέρα. Ξέρετε τι έχω ακούσει. Ξέρετε μου κόψει την καλή μέρα μου φίλη. Έχω χάσει πελάτε στο μαγαζί μου. Έχω χάσει μαθητέ μα από το σχολή. Γιατί έβγαινα και του έλεγα δεν θα μα δώσουν λεφτά οι Ρώσοι και μου λέγανε η μισή από κάτω θα μα δώσουν οι Ρώσοι και δεν πάνε να πάρει. Αυτά πίστευε ο κόσμο στην Ελλάδα. Άντε να του εξηγήσω δεν μπορούσαν να υπάρξουν. Επειδή το αφήσαμε λίγο να και έχουμε δελτίο και πρέπει να κλείσουμε, αγαπητέ μου Άδωνη, θέλω να κλείσουμε με το. Γιατί σε προσωπικό επίπεδο γίνεται πλέον και σε προσωπικό επίπεδο η αντιπαράθεση. Εγώ είμαι εναντίον χρόνια ε, αυτών των πραγμάτων, αλλά δεν γίνεται. Δημόσιο άντρα είσαι, αντιπρόεδρος του κόμματο είσαι. Ε, τον κατηγορεί ε, ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πρωθυπουργό για το πώ θα είναι σχεστή ακριβώ συμβαίνει. Ποιον την κυρία Μαρεβά. Το πω του, του, Κυριάκου Μητσοτάκη το δεν εξηγώ, λοιπόν, θέλω δύο λεπτά, δύο λεπτά, δύο λεπτά για, για, γι... θέλω για, να, σαφές. Για να γίνει σαφές. Η διαφωνία είναι σε Ο 90 κύριος μέρες Κυριάκος Μητσοτάκης, το 2006... Πήγε στην Επιτροπή Ποθενέσχεια τη Βουλή και κατέθεσε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του εαυτού του και τη κυρία Μαρέβα Γκραμπόψκη ότι πλέον είναι σε διάσταση, ότι έχουν βάλει μπρο διαδικασία διαζυγίου και αυτό λόγο δεν θέλουν να καταθέτουν μαζί κοινό η Επιτροπή Ποθενέ το 2006 έκανε δεκτό αυτό το αίτημα του κ. Γιάννου Μητσοτέκη. Γι' αυτό και το 7, το 8, το 9, το 10, το 11, το 12, το 13, το 14 δεν ζήτησε ποτέ η Επιτροπή Ποθενέ από ε, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόσκη. Το 2014 ο κ. Τάξ, αποφάσισε να επανασυνδεθεί με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόσκη. Ευτυχώ κατά τη γνώμη γιατί την εκτιμώ και την Μαρέβα, είναι πολύ άξια. Από την ώρα που επανασυνδέθηκαν, άρα ακυρούται η διάσταση την οποία είχαν φυσικά θα κάνει πόθεν μαζί με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη. Ερώτηση. Έχει κατεθεί πόθεν έσχες των βουλευτών το 2014. Όχι. Όχι. Γιατί ο κύριος Αλέξης Τσίβρας ο Πρωθυπουργός, κατά τρόπο για μένα αδιανόητο, έχει καθυσαίσει κατά δύο χρόνια, κατά 18 μήνες τώρα, την κατάθεση των πόθεν έσχες. Και γιατί δεν το κάνει ο Κυριάκος Μουσουτάξης για να τελειώνει αυτή η ιστορία, να μην σέρνεται. Μα... 15 Μαρτίου είναι η ημερομηνία Όχι, χρόνια. να πει ότι Ξέρω πώ. Πάρει παράταση. Ναι, 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 το γνώριζω. Πάρει την παράταση Η την δημοκρατία. Λέγεται ότι. Ο Τσίπρα το έκανε. Ναι, δόθηκε για να τακτοποιήσουν κάποιε δικαίω εκκρεμότητε. Είναι εδεχομένου. η τέταρτη παράταση που δίνουν. Ήταν Ιούνιο. Άρα το λες. πήγαν Σεπτέμβριο, το πήγαν Δεκέμβριο, το, το δεν πήγαν Μάρτιο. Δεν ήταν μέχρι σήμερα να καταθέσει την, το Ποθενές. Έτοιμο είναι το Ποθενές. Θα γίνει τώρα. Το είναι έτοιμο. Ερώτηση. Δεν ξέρει Δημήτρη μου, εσύ ω δημοσιογράφο, όταν πραγματική η διάσταση του κυρίου Μιζωτάκη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόψη. Δηλαδή, αν ρωτήσει. Εγώ δημοσιογράφο, εγώ δεν ξέρω το ανάποδο για να βγω με άθλιο τρόπο δεν και να πάω. Δεν θέλω να, πω τα προσωπικά του κυρίου Μιζωτάκη και Γκραμπόψη. Όποιο ζει στην Αθήνα και κινείται στου κύκλου του, α το πούμε, του κοινωνικού, γνωρίζει την ιστορία του κυρίου Μιζωτάκη και Γκραμπόψη. Και γνωρίζει ότι δεν ήταν εικονική η διάσταση πραγματική. Ναι. Ωραία λοιπόν, ένα ζευγάρι που πήγαινε για διαζύγιο τελικώ τα βρήκε. Ερώτηση. Δεν έχει η Δημήτρη μου η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι δικά τη λεφτά. Δεν έχω μια οικογένεια με είναι δικά τη λεφτά. Είναι γόνο πλούσια. ίδια κυρία. δεν έκανε τεράστια τραπεζική καριέρα με τι ψηλότερε θέσει σε ξένε τράπεζε. Δεν είχε εισοδήματα δικά τη μεγάλα. Δεν έχει σήμερα δικά τη εταιρεία που κάνει εξαγωγέ και βγάζει πάρα πολλά προϊόντα τη Ελλάδα στο εξωτερικό. Έχει ανάγκη η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι να πάρει να με το ενό εκατομμύριο ευρώ με δάνειο στο Παρίσι τα λεφτά του Κυριακού. Μα τώρα είμαστε με τα καλά μα. Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά όμω δείχνουν το ήθο του Τσίπρα. Ενώ ξέρει ότι η Μαρέβα Γκράμποφσκι έχει τα δικά τη λεφτά. Ενώ ξέρει ότι το διαμένος στο πάει σε αγοραστεί με τραπεζικό δάνειο που εξυπηρετεί η κυρία Μαρέβα Γκράμποφσκι με τα δικά της λεφτά. Ενώ ξέρει ότι αυτά είναι όλα καταθυμένα στη φορολογική τη δήλωση και άρα ούτω ή άλλω μπορεί η εφορία να τη κάνει όποτε θέλει έλεγχο γιατί την δηλωμένα φορολογική τη δήλωση, παρά τα αυτά στείνει με τον Βαξεβάνο αυτή την ιστορία γιατί Γιατί βλέπετε έχει φύγει πολύ μπροστά ο Μητσοτάκη και σου λέω τώρα αφού έχει φύγει πάρα πολύ μπροστά και εγώ πρέπει να ψηφίσω κι ένα σκασμό μέτρα, πέταξε το τώρα λίγο πάνω λάσπη. Για τον ανακόψω. Μας... Ε, αυτό δείχνει το ήθο του ανθρώπου. Άδωνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι εδώ yeah. είμαι, μην το ξεχάσω. 7 η ώρα είμαι στον όμιλο που κόβω την πίτα τη ΔΑΠ των ΤΕΗ. Mm -hmm. Έτσι είμαι συγκεκριμένο. 7 η ώρα. Από τα παιδιά από την ΔΑΠ των ΤΕΗ. Και θέλω να το πω ότι πάω να κόψω την πίτα στον όμιλο σε 7 η ώρα το βράδυ. Και του ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και είναι και εγώ τη δάπη την έχω στην καρδιά μου πάντα. Από, από την εποχή των ανικών μου δαπίτικων χρόνων. Και εγώ σε ευχαριστώ που για ακόμη μια φορά έτσι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και η είπαμε, συζήτηση. Και Σάββατο, Κυριακή, αυτό Σάββατο και αυτή την Κυριακή, ξενοδοχείο Λαζαριστέ, ρητορική. Όποιο θέλει να εγγραφεί και τώρα μπορεί στο Facebook τη Ελληνική Αγωγή, φάζει Ελληνική Αγωγή στο Facebook ή στο Twitter ή στο 52, 210, 52 21 314. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον άδρον Γεωργιάδη. Ε, πάμε σε, διαφημίσει σε διαφημίσεις Δελτίο ή μάλλον κάτω ανάποδα αν θες Γεωργό. Δελτίο όπως θέλεις γιατί αργήσαμε λίγο.